Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, τον προπονητή της ομάδας βόλεϊ του Όφη, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά. Επίσης, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, εδώ και φτάνοντας 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-out και της γενικότερης έτσι αγωνιστικής παρουσίας της ομάδας στη φετινή αγωνιστική περίοδο, κάνοντας έτσι έναν απολογισμό αυτής της προσπάθειας του Όφη, τι μπορούμε να πούμε, τι δεν πήγε αρχικά καλά και έφτασε η ομάδα μέχρι και σε αυτό το σημείο να διεκδικεί την παραμονή της. Ναι, δεν πήγαμε και τόσο καλά φέτος, ξεκινώντας με άλλους στόχους, που ήταν η εξάδα τουλάχιστον, και δεν μπορούσαμε να το εκπληρώσουμε και κάναμε κάποιες πολύ κακές εμφανίσεις και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε, όχι στην εξάδα, να διεκδικούμε πια την παραμονή μας στη Λίγκα. Mm-hmm. Κάναμε κάποιες αλλαγές τα Χριστούγεννα από παίκτες. Κάποιες ζήκανε, κάποιες δεν μας ζήκανε. Τέλος πάντων, γενικά ήταν μια δύσκολη σεζόν. Το θετικό είναι ότι τα τελευταία παιχνίδια, στα play-out, από τα 4 παιχνίδια, τα 3 τα κερδίσαμε και μένουν άλλα 2 εκτός στη Θεσσαλονίκη και στη Σκίδρα. Mm-hmm. Για να δούμε τι απολογισμό θα κάνουμε. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε και τα 2. Θα τα και δούμε. Περιμένουμε ένα στραβοπάτημα. Σωστά, από τον Άθλο. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Εγώ θέλω να σταθούμε έτσι σε αυτό το σημείο, σε ό,τι προηγήθηκε. Αν σας δινόταν τη δυνατότητα κάτι να αλλάξετε από την φετινή χρονιά, αν θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό, τι θα ήταν, τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό το κομβικό σημείο που δεν έδωσε στην ομάδα την όθηση που χρειαζόταν? Κοιτάξτε, επειδή εγώ ξέρετε ήμουν βοηθός όλη mm-hmm. τη χρονιά, έχω αναλάβει την ομάδα εδώ και 3 εβδομάδες. Σωστά. Ήταν ο κύριος Βελικούς πιο μπροστά, οπότε δεν μπορώ να πω για το σκεπτικό και τον προγραμματισμό του, το τι ήθελε, το τι έκανε. Εγώ μπορώ να μιλήσω από τότε που ανέλαβα την ομάδα και πέρα, ότι κανονικά έχει αλλάξει η ψυχολογία της ομάδος και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και θα το κάνουμε όλοι και οι παίκτες, έτσι και εγώ ό,τι μπορώ για να βοηθήσω, για να παραμείνει η ομάδα. Τώρα σε λεπτομέρειες, ότι έφτιαξε και αυτά, δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος αυτή τη στιγμή να πω τι ακριβώς έγινε. Μάλιστα. Στα προηγούμενα, όλη τη σεζόν τέλος πάντων. Σωστά. Ίσως να μην είναι και η ώρα τώρα να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια της ομάδας, να γίνει το ταμείο όπως είπατε. Κύριε Αντωνιάδη, 3 παιχνίδια είστε επικεφαλής σε ό,τι αφορά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Κερδίσατε Πήγασο, Αριστοτέλη και Άθλο. Η ψυχολογία είναι αυτή που άλλαξε στα 3 αυτά παιχνίδια? Και μόνο δηλαδή? Ναι, άλλαξε. Γιατί βλέπουμε πραγματικά μια άλλη ομάδα. Ναι, όντως. Και εγώ αυτό βλέπω και όλοι, και οι φίλαθλοι και η διοίκηση, όλος ο κόσμος. Δηλαδή, όντως είναι μια διαφορετική ομάδα. Παίζουμε άλλο βόλεϊ, παίζουμε καλό βόλεϊ. Όλη τη χρονιά ήμασταν πάρα πολύ συγμένοι και δεν μπορούσαν οι παίκτες να δώσουν το 100%. Όταν φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο σημείο, χάσαμε και μέσα στην Ορεστιάδα τον Άθλο. Από εκεί και πέρα έγινε και η αλλαγή προπονητή. Ίσως βοηθήσει αυτό, δεν ξέρω. Πάντως εγώ πιστεύω τα επόμενα πρόσωπα που κάνουμε πάθος, θέλουμε να κερδίσουμε επαγγελματίες μέσα στο γήπεδο και όλοι είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο που είναι να κερδίσουμε τα άλλα 2 παιχνίδια, μήπως και μπορέσουμε να σωθούμε, γιατί όπως σας είπα, δίνουμε στο χέρι μας.
Πολύ σωστά. Πάντως, ομολογουμένως φαίνεται η ομάδα σε αυτό το κομβικό σημείο να δείχνει το καλύτερο αγωνιστικό της πρόσωπο. Μακάρι να το είχε κάνει και λίγο νωρίτερα, να μην χρειαζόταν να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δύο παιχνίδια λοιπόν εκτός έδρας, με Πήγασο στην Πολύχνη που έχει ήδη σωθεί και τον Αριστοτέλη στη Σκίδρα που έχει ήδη υποβιβαστεί. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα βέβαια από τη νίκη για τον Όφη. Είναι αυτό που μας αφορά σε πρώτη φάση. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, ο Πήγασος έχει σωθεί μαθηματικά και η Σκίδρα έχει πέσει επίσης μαθηματικά. Οπότε οι δύο διεκδικητές γραμμονής ή της υποβίβασης είμαστε εμείς και ο Άθλος. Mm-hmm. Τώρα παίζουμε εμείς με τον Πήγασο τη Δευτέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν, είναι πολύ καλή ομάδα. Εδώ βέβαια τους ευνηδιάσαμε. Όπως είπατε, παίξαμε πάρα πολύ καλά και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Δεν πειράζει όμως, είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Τώρα με τη Σκίδρα αυτή παίξανε με πιο χαλαρά ποντίδα, δεν παίξαν πολύ βασική. Εμείς όμως ετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε όποιον έχουμε απέναντι, θα δώσουμε το 100%, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να έχουμε απώλεια βαθμών σε αυτό το παιχνίδι για να προχωρήσουμε και στο άλλο. Και παράλληλα θα δούμε τι θα κάνει ο Άθλος το Σάββατο με τη Σκίδρα. Πολύ σωστά, γιατί να πούμε ότι τις ίδιες ομάδες αντιμετωπίζει και ο Άθλος, την Ορεστιάδα βέβαια, και εκείνο που θέλει Όφη είναι να μην πάρει πάνω από 4 βαθμούς η ομάδα του Άθλου, έτσι δεν είναι, coach? Έτσι ακριβώς, έχουμε 2 βαθμούς διαφορά. Εμείς το μέγιστο που μπορούμε να πάμε είναι στους 24 βαθμούς, δηλαδή έχουμε τώρα 18. Mm-hmm. Το μέγιστο, αν 2 νίκες καθαρές, πάμε στους 24. Ο Άθλος έχει 20 βαθμούς. Πρέπει να έχει μία απώλεια σε ένα από τα 2 παιχνίδια. Να χάσει με οποιοδήποτε σκορ από τη Σκίδρα ή από τον Άθλο. Από τον Πήγασο. Γιατί στην ισοβαθμία, αν τυχόν βαθμίσουμε, είμαστε από πάνω για έναν πόντο. Είναι, mm-hmm. είναι τρομερό και αυτό, είναι υπέρ μας. Ναι, είναι υπέρ μας αυτό. Τα κατά είναι ότι εμείς παίζουμε και τα 2 παιχνίδια εκτός έδρας και ο Άθλος παίζει και τα 2 παιχνίδια εντός έδρας, που στην Ορεστιάδα, από όπου mm-hmm. κατάγουμε κιόλας, αγνωρίζετε. Παίζουν πάρα πολύ καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο και δηλαδή στα εισιτήρια ο Άθλος ήταν πρώτος φέτος από όλες τις ομάδες. Και το γεγονός ότι κρατάει την τύχη στα χέρια του βέβαια είναι ένα ντεζαβαντάζ σίγουρα για τον Όφη. Ακριβώς, το ένα είναι disavantage, το άλλο βέβαια είναι ότι μετά την καλή εμφάνιση που κάναμε εδώ τώρα, επειδή είχαν μεγάλη διαφορά και ήταν σχεδόν σίγουροι ότι θα παραμείνει ο Άθλος, θα σωθούν, και μετά τα αποτελέσματα και τη δικιά μας τη δυναμική πια, λίγο τους είδα λίγο προβληματισμένους και... Η πίεση ψυχολογική, σωστά. Σήμερα, ναι, ελπίζω να τους γυρίσει πούμε βράδυ. Αν όχι, έχουν το πάνω χέρι, όπως είπατε, mm-hmm. να κερδίσουν τα 2 παιχνίδια αυτοί και να υποβαστούμε εμείς. Μακάρι πάντως ο Όφη να καταφέρει να κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή, θα λέγαμε, στη Volley League, με αυτή την αντεπίθεση διαρκείας που επιχειρεί σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Έτσι είναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της Volley League, από ό,τι ξέρω και από ό,τι γράψανε και κάποια site πιο του Volley, ότι δεν έχει ξαναγίνει με τόσο μεγάλη διαφορά ομάδα να καταφέρει να σωθεί. Mm-hmm. Αν τα καταφέρουμε εμείς, δεν ξέρω. Εμείς αυτό που θέλω να και λέω και στους παίκτες είναι να δίνουμε το 100%, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα, σαν Όφη, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα. Πρέπει να μείνει στην κατηγορία, πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος. Είναι πολύ μεγάλο το νησί, είναι πολύ μεγάλη του νησιού σε όλα τα επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Αντωνιάδη, το γεγονός ότι η θέση του Όφη είναι πραγματικά στη Volley League. Ο κύριος Δανδάλης έχει στηρίξει το άθλημα, έχει καταφέρει να φέρει το βόλεϊ της Κρήτης στο υψηλότερο επίπεδο και σίγουρα αξίζει μια θέση στη μεγάλη κατηγορία η ομάδα του Όφη. Έτσι είναι. Ο κύριος Δανδάλης στηρίζει πάρα πολύ όλο τον εραστέχνη Όφη και συγκεκριμένα το βόλεϊ το αγαπάει πάρα πολύ. Έχει στηρίξει πάρα πολλά χρόνια, οικονομικά, βασικά και ηθικά. Και πρέπει
η προσπάθεια που γίνεται και από κάποια άλλα παιδιά και που βοηθάνε εδώ πέρα να... Πρέπει να κρατήσουμε τη σημαία που λέμε του Βόλου Ψηλά, να είναι όφη στην κατηγορία. Θα δούμε. Εμείς θα κάνουμε το παν από τη μεριά μας. Δεν υπάρχει αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Και από εκεί πέρα θα ελπίζουμε και σε ένα στραβοπάτημα όπως είπαμε το άθλο, για να μείνει όφη που το αξίζει να είναι στην... Να ευχηθούμε λοιπόν στον όφη να κάνει αυτό τον άθλο, θα λέγαμε, στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Καλή επιτυχία, coach, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.